Τον Μάιο του 1943, ο Άντονι Ίντεν υποστήριξε στο Βρετανικό Συμβούλιο Πολέμου ότι η μόνη εναλλακτική λύση απέναντι στην απόλυτη ρωσική κυριαρχία στην Ανατολική Ευρώπη, όταν θα έλυγε ο πόλεμος, ήταν να δημιουργηθεί μια διασυμμαχική επιτροπή ανακοχής με κυλιόμενη προεδρία. Μέσα από αυτήν, οι τρεις μεγάλοι θα καθόριζαν από κοινού την πολιτική τους για τα εδάφη που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους. Οι Ρώσοι αντιμετώπισαν θετικά την ιδέα του Ίντεν. Έτσι, όταν μερικούς μήνες αργότερα έμαθαν ότι οι σύμμαχοι τους απέκλειαν από τις διαπραγματεύσεις για τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Όπως είπε ο Στάλιν, ως τώρα τα πράγματα κυλούσαν ως εξής. Η ΗΠΑ και η Βρετανία φτάνουν σε μια συμφωνία μεταξύ τους, ενώ η ΕΣΔΑ ενημερώνεται για τις συμφωνίες ανάμεσα στις δύο δυνάμεις σαν ένας τρίτος που απλώς παρακολουθεί παθητικά. Οφείλω να πω ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι πλέον ανεκτή.